Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky και στο Sky Goal. Πάμε μια βόλτα στη Λάρισα. Δεν της πάνε τη ΑΕΛΗ αποχαιρετισμοί και τα εγγένεια. Μέιτα έφυγε από το Αλκαζάρ με το ίδιο αποτέλεσμα. Μπήκε σήμερα στο νεόδμητο ΑΕΛ FC Αρίνα. Ο ΠΑΟΚ της χάλασε τη φιέστα, την υπέταξε με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά από καιρό. Οι υπεδούχοι πάντως έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν και προδόθηκαν από τα αμυντικά τους κενά. Ο υπηρεσιακός τεχνικός της ΑΕΛ, ο κύριος Κώστας Κατσάρος, παρέταξε με ορθολογικά, θα λέγε κανείς, την ομάδα του. Προσπάθησε να τονώσει επιθετικά το σύνολό του με κινήσεις από τον πάγκο. Όμως η φετινή ΑΕΛ έχει τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Από την άλλη πλευρά, ο Σαλπιγκίδης και ο Ίβιτς δεν τράβηξαν σε ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Χάβος αντικατέστησε και ο Κλάους Αθανασιάδης, χρυσή αλλαγή, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα του Αμπάρι. Η τύχη που είχε γυρίσει την πλάτη στο δικέφαλο κόντρα στην Πρίζ σήμερα το χαμογέλασε. Στο ΑΕΛ FC Αρίνα, Λάρισα ΠΑΟΚ 1-2. Στο νεότευτο ΑΕΛ FC Αρίνα και μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα από περίπου 15.000 φίλους της ΑΕΛ έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μετά από την προειδοποιητική βολή του Γκαρσία στο 7 και την απόκριση του Αμπάρι έφτασε στο γκολ. Στο 11 ο Κοντρέρας έκοψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, συνδυάστηκε άψογα με το Βιερίνια και με σούτ από πλάγια θέση έκανε το 0-1. Η Λάρισα αντέδρασε άμεσα και στο 16 μπήκε ο Βενετίδης στην περιοχή του ΠΑΟΚ, πλάσαρε για να απομακρύνει ο Κώστας Χαλκιάς. Στο 18 όμως, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε ολέθριο σφάλμα, πάσαρε στον Κουζέν που με πλασέ ακριβίας διαμόρφωσε το 1-1. Η πίεση της Λάρισας αυξήθηκε και στο 32. Ο Κανόμπιο σε μία σύγκρουση με το Βιερίνια βρέθηκε στο έδαφος προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για πέναλτι. Δεν σχολιάζω, φίλε μου, τη διαιτησία. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο? Πολύ ευχαριστώ. Δεν σχολιάζω τη διαιτησία. Όταν, θα σας πω κάτι, όταν δεν το παραδέχεστε, αυτά θα παθαίνετε. Στο Καραϊσκάκι και οπουδήποτε άλλο. Στο επόμενο λεπτό, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κανόμπιο, ο Χαλκιάς απομάκρυνε με γροθιές. Στο 37, ο Κανόμπιο έκανε μια εξαιρετική πάσα για τον Μπλάζεκ, ο οποίος μπήκε τέτα τέτ με τον Χαλκιά και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδιωξε με το πόδι. Στο 44 και πάλι ο Τσέχος πέρασε από Κοντρέρας και Τσιρίλο, πλάσαρε, ο Χαλκιάς έσωσε, υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι σε χέρι του Κοντρέρας από τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό του αγώνα άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κλείσει τα κενά στην άμυνά του και με τις αλλαγές των φιλωμένων Μπουσαεντή και Αθανασιάδη να δημιουργήσει αυτός υπεροχή στη μεσαία γραμμή και να πάρει τελικά την νίκη. Στο 62 έγινε μια καλή φάση για τη Λάρισα μετά από σέντρο του Βενετίδη και φαλιά του Κουζέν, ο οποίος έστειλε την μπάλα out. Στο 71 ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αντεπίθεση. Ο Κριστιάνο πάσαρε όμορφα στον Αθανασιάδη. Ο νεαρός με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Αμπάρι, διαμορφώνοντας το 1-2 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Ο Αθανασιάδης είχε σκοράρει κόντρα στη Λάρισα και πριν 3 χρόνια 2 γκολ μάλιστα μέσα στο Αλκαζάρ. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Καταφέραμε να προηγηθούμε. Ελέγχαμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Αλλά μετά την ισοφάριση της Λάρισας, θεωρώ ότι η αντίπαλος ομάδα ήταν καλύτερη, έλεγχε το παιχνίδι, δημιουργήσε πολλές ευκαιρίες και σταθήκαμε τυχεροί στο να μην δεχτούμε δεύτερο τέρμα. Σήμερα η ομάδα μας μετά τα πρώτα 10-15 λεπτά που δεν είχαμε βρει λίγο τα πατήματά μας έκανε ένα, κατά γενική ομολογία, πολύ καλό επιθετικά παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τελειώσουμε το μάτς όταν μπορούσαμε και όταν έπρεπε, με 3-4 καθαρές ευκαιρίες μετά από καλή πίεση που ασκούσαμε στον αντίπαλο, καλό transition game. Χάσαμε γκολ από αυτά που λέμε ότι δύσκολο να τα χάσει, αλλά το ποδόσφαιρο δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να αφιερώσω αυτό το γκολ στην οικογένειά μου και σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι που καταφέραμε να προηγηθούμε νωρίς, αλλά συνέχεια δεχτήκαμε ένα γκολ και αυτό φάνηκε ότι μας επηρέασε. Μας πήρε πάρα πολύ η Λάρισα, αλλά στο τέλος καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς. Πολύ ωραίο γήπεδο και πιστεύω η Λάρισα να φύγει από τη ζώνη του υποφασμού, έτσι αξίζει να είναι στην Αλφα Εθνική. Δεν καταφέραμε πάλι να κερδίσουμε. Πιστεύω πως οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου ήταν καθοριστικές για το παιχνίδι. 3 ευκαιρίες μπρος τέρμα. Δεν τις βάλαμε. Ό,τι και να πω στον κόσμο θα είναι λίγο. Ο κόσμος είναι πολύ πικραμένος. Η ομάδα πρέπει να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια.
Έχει πολύ ρεπορτάζ ο αγώνας της Λάρισας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ομάδα security και φιλάθλων της ΑΕΛ, οπαδών της ΑΕΛ που μπήκανε μέσα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό, γι' αυτό το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Η ένταση υπήρξε, αλλά ποιος με ποιον ήρθανε πολύ κοντά, δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Πιστεύω ότι σήμερα ή μέσα ή αύριο θα διευκρινιστεί για να σας το μεταφέρουμε. Φυσικά υπάρχει όμως και υπάρχουν παράπονα της ΑΕΛ για την διαιτησία και πριν από λίγα λεπτά εξέδωσε ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΑΕΛ, η ΠΑΕ Λάρισα, θα την έχουμε σε πάρα πολύ λίγο στα χέρια μας να σας τη διαβάσουμε παράπονα για διαιτησία. Και μια και λέμε για διαιτησία.